φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, είναι η μεγαλύτερη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Με εσάς, τα στελέχη της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης, της μεγάλης και των δεξιάς, τον ζωντανό οργανισμό της παράταξης. Εσάς, τα στελέχη που μείναν πάντα πιστά, και στα εύκολα και στα δύσκολα, για ένα σκοπό, για μια φιλελεύθερη, δημοκρατική, αληθινά σύγχρονη Ελλάδα. Γνήσιοι εκφραστές όλοι μας των οραμάτων του ιδρυτή μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αγωνιστές όσων διαχρονικά πρεσβεύει η παράταξη, η παράταξή μας, το αληθινό λαϊκό κόμμα, το αληθινό λαϊκό κόμμα, το κόμμα που προτάσει την εθνική ομοψυχία, το κόμμα που προτάσει την κοινωνική συνοχή, τη μέριμνα για τους αδύναμους, τη μέριμνα για τους ευάλωτους, το κόμμα του μεσαίου χώρου, το κόμμα των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών, το κόμμα των πατριωτών, το κόμμα της ευπρέπειας, το κόμμα της αλήθειας, το κόμμα των επιχειρημάτων. Λίγο πολύ εμείς, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, είμαστε εδώ. Φίλες και φίλοι, είναι ωραίο να ανήκει κανείς στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει δικαιωθεί στις μεγάλες εθνικές της επιλογές. Έχει δικαιωθεί στις μεγάλες πολιτικές της αποφάσεις. Έχει προχωρήσει στις ιστορικά ορφές γεωπολιτικές επιλογές. Τώρα, εδώ που είμαστε σήμερα, στη δυσκολότερη μεταπολεμικά περίοδο, επιλέγει τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την πλευρά της ελευθερίας, την πλευρά της δημοκρατίας, την πλευρά της διεθνούς νομιμότητας. Η παράταξή μας οδηγεί τη χώρα με ασφάλεια, με σιγουριά, σε ένα καλύτερο αύριο, σε μια φιλελεύθερη κοινωνία, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες, με κοινωνική συντοχή, με αλληλεγγύη για τους αδύναμους, με ένα σύγχρονο και ευέλικτο κράτος, ένα ψηφιακό κράτος που θα υπηρετεί τον πολίτη. Με μια ισχυρή ανταγωνιστική οικονομία που σέφεται τον όχθο όλων των ανθρώπων. Με σύγχρονες υποδομές, με πράσινο ενεργειακό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Μια χώρα εισάξια των προηγμένων δυτικών κοινωνιών. Μια χώρα πυλώνα σταθερότητας, με ισχυρή θέση στην περιοχή. Η Ελλάδα που όλοι θέλουμε. Η Ελλάδα που όλοι ονειρευόμαστε. Ή λίγο πολύ η Ελλάδα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ο τελευταίος κρίκος μιας μακάρας αλυσίδας. Είναι συνεχιστής της πολιτικής παρακαταθήκης του ιδρυτή μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι διάδοχος του πολιτικού μέτρου του Γεωργίου Ράγκη. Είναι διάδοχος της υπευθυνότητας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι διάδοχος της πολιτικής του μεσαίου χώρου και της εθνικής υπερηφάνειας του Κώστα Καραμαλή. Είναι διάδοχος της πολιτικής ενάντια στα άκρα, όπως το καρκίνωμα της Χρυσής Αυγής της κυβέρνησης Σαμαρά. Γιατί, φίλες και φίλοι, ό,τι και αν λέει αριστερά στην Ελλάδα, ό,τι και αν λέει αριστερά στην Ελλάδα, εμείς σταματήσαμε τον ρατσισμό. Εμείς τους πήγαμε στα δικαστήρια, εμείς τους πήγαμε εκεί που ανήκουν. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Φίλες και φίλοι, 2,5 από τα 3 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ασκούνται υπό πρωτοφανή δεδομένα.
πανδημία του κορονοϊού, ένοπλη σύλλαξη στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση έχει μεταβάλει όλα τα χρόνια. Η ακρίβεια, η απώλειά της, έχει εισβάλει σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε επιχείρηση. Έχει ανατρέψει κάθε οικογενειακό πορτοφόλι, κάθε οικογενειακό προγραμματισμό. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην αναρτήρια ομιλία, δεν υπάρχουν δυστυχώς μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν πια στην Ελλάδα λεφτόδρομοι. Απάντηση όμως υπάρχει. Και η απάντηση είναι η σοβαρή, μεθοδική αντιμετώπιση της κατάστασης. Και αυτό έκανε η κυβέρνηση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μόλις προχθές. Με τις παρεμβάσεις που στηρίζουν τα αδύναμα νοικοκυριά. Αυτούς που έχουν την ανάγκη της κρατικής φροντίδας. Αλλά η οικονομία, παρά την πρωτοφανή κρίση, αντέχει και αναπτύσσεται. Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέδειξε ότι η Ελλάδα είναι πλέον ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Με ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών, με αλλαγές στις δομές και στις λειτουργίες του κράτους. Τα μεγάλα δημόσια έργα προχωρούν, οι μεγάλες επενδύσεις προχωρούν. Μετά από χρόνια, πολλά χρόνια, η χώρα ενισχύεται, η άμυνά της ενισχύεται με σύγχρονα αμυντικά μέσα. Όλα αυτά είναι επιτυχίες. Όπως και οι μεγάλες επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Ο Πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να είμαι υπόλογος και να είμαι υπεύθυνος. Κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, την πρωτοφανή τουρκική προκλητικότητα, το γεωπολιτικό χάος. Κι όμως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Ελλάδα άλλαξε επίπεδο. Άνοιξε τους ορίζοντές της. Έλυσε βόλτιους δεσμούς. Άλλαξε την εικόνα της. Ανοίχθηκε στον κόσμο. Φίλες και φίλοι, είναι τεράστια εθνική επιτυχία συμφωνίες οριοθέτησης αποκλειστικών οικονομικών ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο μετά από μισό αιώνα. Είναι μεγάλη επιτυχία η συμφωνία για παραπομπή της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία στη Χάγη. Είναι μεγάλες εθνικές επιτυχίες οι συμφωνίες συνεργασίας σε στρατηγικό και αμυντικό επίπεδο με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Θωρακίζουν την πατρίδα μας. Είναι επιτυχίες οι συμφωνίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Είναι επιτυχίες τα σχήματα συνεργασιών και συμμαχιών που προωθούμε στην περιοχή. Έχουμε υπογράψει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας 200 συμφωνίες, 155 διμερείς και 45 πολυμερείς. Είναι επιτυχία ο ενεργός ρόλος της χώρας μας στις επιλύσεις κρίσεων στην περιοχή. Επιστρέψαμε στο Συριακό, επιστρέψαμε στο Μεσανατολικό, επιστρέψαμε στο Λιβικό. Επιστρέψαμε μέσα στις κρίσεις σαν παράγοντας αντιμετώπισης τους μετά από δεκαετία και απουσίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, έκανε πραγματικότητα την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης. Για πρώτη φορά, μετά από το 1947, η Ελλάδα όχι μόνο ισχυροποιεί τις συμμαχίες της, αλλά διευρύνει τον εθνικό της χώρο. Υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα εθνικά της συμφέροντα και μιλάει καθαρά και εξάστερα σε όλους. Και για να ξέρουμε τι λέμε. Μιλάει καθαρά και εξάστερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι στις παρακάμερες ή στα σαλιόνια των Αθηνών, όχι στα πάνελ των τηλεοράσεων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλάει καθαρά και εξάστερα μέσα στην Άγκυρα μπροστά στους Τούρκους. Εκεί μιλάει καθαρά και εξάστερα. Η πατρίδα μας, φίλες και φίλοι, δεν απειλεί. Δεν απειλεί κανέναν. Αλλά η πατρίδα μας δεν φοβάται. Δεν φοβάται κανένα. Απαντά με τόλμη και με αποφασιστικότητα. Σε κάθε πρόκληση. Σε κάθε είδους πρόκληση. Και οι επιτυχίες μας, οι επιτυχίες όλων μας,
Είναι αποτέλεσμα στρατηγικής, συγκροτημένης στρατηγικής. Με μια στέρεη βάση. Το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και με μια κάθετη αντίθεση στην παρανομία και στην παραβατικότητα. Η χώρα μας είναι απέναντι, σταθερά απέναντι, σε κάθε απόπειρα παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Η πατρίδα μας είναι απέναντι σε κάθε επιθετική ρητορική. Η πατρίδα μας είναι απέναντι στην αναχρονιστική προκλητικότητα. Η πατρίδα μας είναι απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό, είτε νεοοθωμανικό, είτε οποιονδήποτε άλλο. Χρησιμοποιούμε διπλωματικά μέσα και με αυτά τα μέσα χτίζουμε δυνατότητα ανάσχεσης. Έχουμε αφήσει πίσω μας, πολύ πίσω μας, τον βαλκανικό αυτοπεριορισμό που μας χαρακτήριζε για δεκαετίες και χτίζουμε συνεργασίες και συμμαχίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, πέρα από την Ευρώπη, στον Ινδοειρηνικό, στην Αφρική, στην Λατινική Αμερική, με όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μόνιμα και μη μόνιμα, αλλά και στους διεθνείς οργανισμούς, στον ΟΑΣΕ, στον ΝΑΤΟ, και χρησιμοποιούμε διαφορετικά εργαλεία κάθε φορά. Την αμυντική διπλωματία, την οικονομική διπλωματία, την διπλωματία των εμβολίων, την πολιτιστική διπλωματία, ακόμα και την αθλητική διπλωματία. Όλα αυτά είναι κομμάτια της εικόνας μιας σύγχρονης Ελλάδας. Μιας διαφορετικής Ελλάδας. Μιας Ελλάδας παρόχου ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας. Μιας Ελλάδας που εγγυάται την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Μια Ελλάδα που γίνεται κόμβος, ενεργειακός, στην Ανατολική Ευρώπη. Μια Ελλάδα που είναι συνεπής και αξιόπιστη στον κόσμο, με ενεργική παρουσία. Μια Ελλάδα που μάχεται για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Λύση όμως στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μια Ελλάδα που για πρώτη φορά στην ιστορία της τρέχει συγχρόνως τρεις υποψηφιότητες. Για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, την Προεδρία της και για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Φίλες και φίλοι, θα ευχόμουν το 14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να γίνεται υπό καλύτερες διεθνείς συνθήκες. Γιατί ξέρετε όλοι, ξέρουμε όλοι, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε τον κόσμο. Θέλω όμως να σας πω ότι η Ελλάδα σε αυτή τη διεθνή κρίση έκανε τη σωστή επιλογή. Έκανε την επιλογή που επιβάλλει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο ανθρωπιστικό δίκαιο. Την επιλογή που επιβάλλουν οι σταθεροί, διαχρονικοί άξονες της εξωτερικής μας πολιτικής. Καταδικάσαμε άμεσα, ανεπιφύλακτα τη ρωσική εισβολή. Στηρίξαμε, στηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, όπως στηρίξαμε και στηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα όλων των χώρων. Έζησα βαθιά συγκινητικές στιγμές στην πρόσφατη επίσκεψή μου στην Οδυσσό κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τα μέλη της Ομογένειας, με την τεράστια αγωνία τους για το αύριο, το τι τους περιμένει. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω και αυτό. Η Ελλάδα δεν λησμόνει τους ιστορικούς δεσμούς της κοινωνίας μας με τη ρωσική κοινωνία και τον πολιτισμό της, όπως μας κατηγόρησε και εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ντοστογεύσκι, ο Τολστόι, ο Μαλιακόφσκι, ο Τσαϊκόφσκι είναι κομμάτι της πολιτικής παράδοσης της Ευρώπης, του κοινού μας σπιτιού. Ο Πούστιν, με τον έντονο φιλελληνισμό. Αυτή τη Ρωσία, αυτή την κουλτούρα, εμείς τη σεβόμαστε και την τιμάμε. Αλλά όχι τη Ρωσία που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Όχι τη Ρωσία που υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Όχι τη Ρωσία που προσπαθεί να επιβάλλει τη θέση της με τη βία. Όχι τη Ρωσία που παραβιάζει σύνορα. Όχι τη Ρωσία που καταστρέφει πόλεις. Μα αυτή τη Ρωσία η Ελλάδα δεν έχει να κάνει. Η Ελλάδα έχει να κάνει με την άλλη Ρωσία. Και ξέρετε, μας λένε πολλοί, γιατί δεν μένετε στη μέση
και μας δείχνουν προς τα ανατολικά. Τους απαντάμε, όπως πολύ καθαρά είπε ο Πρωθυπουργός χθες από το βήμα του συνεδρίου, δεν χωράει εδώ η ιδιαιτερότητα. Δεν υπάρχει δρόμος στη μέση. Μόνος δρόμος είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Μόνος δρόμος είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόνος δρόμος είναι ο σεβασμός της ελλαδικής ακαιρεότητας των κρατών. Μόνος δρόμος είναι η διεθνής νομιμότητα. Η Ελλάδα εκεί στεκόταν, εκεί στέκεται, εκεί θα στέκεται. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση με τη στήριξη όλων σας, με τη στήριξη όλης της ελληνικής κοινωνίας. Θέλουμε φιλικές σχέσεις με όλα τα κράτη. Αλλά ας μην γίνονται παρερμηνίες. Θα συνεχίσουμε να απαντάμε σε κάθε παραγωγή. Επί του πεδίου, σε κάθε επιστολή, σε κάθε ανάγνωση, σε κάθε ρητορική. Γιατί δεν δεχόμαστε ούτε τελεσμένα, ούτε απειλές. Κανενός είδους δεν τελεσμένα. Κανενός είδους απειλές. Ξέρετε, μερικοί στη γειτονιά μας έχουν μια περίπου τακτική. Πρώτα παρανομώ και μετά διαπραγματεύομαι την παρανομία μου με ένα νόμιμο δικαίωμα δικό σου. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Αυτά ανήκουν αλλού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτή τη λογική δεν πέφτει. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη χτίζει την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Την Ελλάδα για τις επόμενες γενιές. Την Ελλάδα που πιστεύουμε για τα παιδιά μας. Εμείς πιστεύουμε, εμείς οι νεοδημοκράτες, πιστεύουμε στον Έλληνα. Στην συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Και γι' αυτό στεκόμαστε δίπλα στους αδύναμους. Γιατί έχουμε βαθιά συνείδηση ότι εμείς είμαστε το πραγματικά λαϊκό κόμμα. Το κόμμα των πολλών. Το κόμμα που δεν συμβιβάζεται με τη στασιμότητα. Το κόμμα που δεν βολεύεται με τη μετριότητα. Το κόμμα που έχει πρωτοποριακές αντιλήψεις, που έχει λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας. Και θέλω να μου επιτρέψετε, τελειώνοντας μια προσωπική νότα. Είμαι πολύ περήφανος. Είμαι πολύ περήφανος για τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πολύ περήφανος που ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μου από όταν ήμουν μικρό παιδί. Είναι τα σκαλιά της ζωής μου και τα πέρασα όλα. Ο ΝΕ, ΓΑΠ, νεοδημοκράτης, βουλευτής, υπουργός, πάντα όμως στρατιώτης της παράταξης, πάντα υπηρέτης της παράταξης. Κουβαλάω περήφανα μαζί σας αυτή την κληρονομιά της παράταξης που μας κάνει αισιόδοξους για το μέλλον της πατρίδας μας. Γιατί έχουμε υποχρέωση να περάσουμε στις νεότερες γενιές, στους ονεδίτες και τις ονεδίτισες, τις ιδέες και τις αξίες αυτής της παράταξης. Την ευθύνη για το μέλλον της πατρίδας μας. Γι' αυτό προχωράμε όλοι και όλες μαζί. Νεοδημοκράτες, δαπίτες, ονεδίτες, στη νέα μας νίκη. Με ηγέτη τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για μια νέα τετραετία για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Πάμε μπροστά, πάμε δυνατά, πάμε γερά, πάμε καλά. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, για πάντα. Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό.